μαζί μας σήμερα τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Μπάνου του Ρίγα, ο οποίος θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην συνέλευση, ανοιχτή συνέλευση που θα ακολουθήσει σε μία ώρα στο Δημαρχείο. Με αφορμή το συνέδριο, το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, την προσυνεδριακή διαδικασία που γίνεται όλο αυτό το διάστημα σε όλη την Ελλάδα, για να ακουστούν οι θέσεις και να γίνει επαφή με την κοινωνία. Και εγώ λοιπόν να καλωσορίσω τον Πάνο το Ρίγα. Είναι χαρά μας και τιμή μας που για δεύτερη φορά επισκέφτεται τον ομό. Λοιπόν, η πρώτη ήταν στη Βέρεια, στα πλαίσια έτσι μιας επαφής με το κόμμα. Τώρα είναι λοιπόν στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου. Εν ώψη λοιπόν αυτού του διαλόγου έχουμε αυτή την ανοιχτή συνέλευση. Έχουμε λοιπόν την χαρά να έχουμε εδώ τον ομιλητή, τον εισηγητή, τον γραμματέα του κόμματος, που θα παρουσιάσει λοιπόν τις θέσεις του συνεδρίου. Και έχουμε καλέσει φίλους, οπαδούς, αλλά και πολίτες της πόλης για να καταθέσουν έτσι σκέψεις, απόψεις, προτάσεις εν ώψη αυτού του προσυνδιακού διαλόγου. Λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει ο Πάνος. Και ευχαριστώ και εσάς. Μία μικρή έτσι, εισήγηση, να σας δώσω και τη δυνατότητα να έχει κάνει τις ερωτήσεις. Θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή από τον ΣΥΡΙΖΑ και μαζί με την κυβέρνηση μια πολύ συγκεκριμένη πορεία, έχοντας περάσει, θα σας έλεγα, δύσκολα το προηγούμενο διάστημα, με την έννοια ότι έπρεπε να υλοποιηθεί μια συμφωνία η οποία δεν ήταν, αν θέλετε, το στρατηγικό μας σχέδιο, δεν ήταν αυτό το οποίο εμείς θα θέλαμε, αλλά παρόλα αυτά είχαμε επιλέξει και επιλέξαμε με βεβαιότητα να κάνουμε αυτό, γιατί δεν θέλαμε να αφήσουμε τη χώρα και την κοινωνία να οδηγηθεί, θα σας έλεγα, είτε με άλλες επιλογές σε καταστροφή ή κυρίως αν παραμείνει και παρέμεινε το παλιό πολιτικό προσωπικό, να οδηγούσε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο τα οποία είχε την έφταση και έχει την ευθύνη τη χώρα που την έφτασε μέχρι εδώ. Θέλω να επισημάνω ότι αυτή την περίοδο, υλοποιώντας αυτή τη συμφωνία, έχουν γίνει και πάρα πολλά πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε επίπεδο προστασίας των κοινωνικών τάξεων, τα οποία είχαν εκλεγεί, αλλά και σε θεσμικό επίπεδο. Συνηθίζω το τελευταίο διάστημα να λέω ότι από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, που είναι αυτό το οποίο θεωρητικά επιλέγουν να κατασκευάσουν τα άλλα κόμματα την πολιτική τους γραμμή, ότι δεν υλοποιείται, ότι ήταν ένα ψεύδος. Θέλω να σας πω ότι το μεγάλο μέρος του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, που αφορά όλα τα θεσμικά και όλα ό,τι έχουν να κάνουν με την προστασία των κοινωνικών τάξεων που είχαν πληγεί, υλοποιούνται αυτή τη στιγμή, εκτός, προλαβαίνω να σας πω, εκτός από μέρος του οποίου αφορά τα δημοσιονομικά και έχει να κάνει με τον ΕΦΙΑ και με το κατώτατο μισθό. Άρα είμαι, σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, το τι έχουμε κάνει για να σταματήσει και αυτή η προσπάθεια που γίνεται από μεριάς και της Νέας Δημοκρατίας και του πολιτικού συστήματος. Τώρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι οι άξονες και η νέα πορεία του κόμματος και της κυβέρνησης έχει να κάνει με αφετηρία τη ΔΕΘ. Είναι η ευρωμεσογειακή διάσκεψη, η οποία έγινε την προηγούμενη μέρα, και το συνέδριο. Και θα ολοκληρωθεί αυτή η πορεία με τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν το τέλος της τετραετίας. Πρώτα θέλω να ξεκινήσω από την ευρωμεσογειακή διάσκεψη. Για μας, όταν ξεκινήσαμε και κάναμε την επιλογή, και στην στρατηγική μας είδατε ότι η χώρα θα βγει από την κρίση και το αδιέξοδο το οποίο την είχαν οδηγήσει, όχι μόνη της, όχι μόνο, αν θέλετε, μόνο σε επίπεδο τοπικό, και κυρίως γιατί η κρίση ήταν και ευρωπαϊκή, αλλά και παγκόσμια. Και πλέον δεν είχαμε και τα εργαλεία, δεν υπήρχαν τα εργαλεία, γιατί ήταν διαλυμένη όλη η οικονομία της χώρας, δεν είναι διαλυμένο το μοντέλο του παραγωγικού στη χώρα μας και το θεσμικό. Άρα, είχαμε ως στόχο ότι η παρέμβασή μας πρέπει να είναι και σε επίπεδο Ευρώπης. Έχει το αποτέλεσμά της. Θέλω να σας θυμίσω ότι βήμα-βήμα υπάρχουν αλλαγές
σε κυβερνήσεις κρατών. Υπάρχει αλλαγή στη σκέψη και στην πολιτική προσέγγιση από μεριάς της μεγάλων κομματιών της Σοσιαλδημοκρατίας. Και βεβαίως έχει υπάρξει, μάλλον καταλήξαμε στην ευρωμεσογειακή διάσκεψη, όπου γίνεται πια φανερό το μπλοκ αυτών των κρατών οι οποίοι έχουν υποστεί και οι κοινωνίες τους το μεγάλο μέρος της κρίσης και των αποτελεσμάτων των πολιτικών του νεοφιλελευθερισμού και του καπιταλιστικού μπλοκ με την ηγεσία της Γερμανίας. Και αυτό το οποίο καταλήχθηκε είναι στους εξής άξονες. Πρώτον, ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, η ακραία λιτότητα η οποία εφαρμόζεται και επιβάλλεται, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί αν συνδυαστεί με την προσφυγική κρίση, τα αποτελέσματα, το μείγμα είναι κρυπτικό και ευνοεί ακροδεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη και ευρωφοβικές. Αυτή η στάση θα είναι κοινή στην Σύνοδο Κορυφής στην Πρατισλάβα και δίνει πια την δυνατότητα να υπάρξουν μετατοπίσεις σε επίπεδο πολιτικό. Είναι, εγώ θα πω ένα στοιχείο όπως είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώθηκε ότι πρέπει να αυξηθεί το πακέτο Juncker στην πορεία από εδώ και πέρα και επίσης να διευκολυνθούν οι χώρες όσο αφορά να μην είναι στο χρέος, να μην μέσα στο χρέος να μην λαμβάνεται υπόψη ότι επενδύσεις δημόσιες μπορούν να γίνουν. Κλείνω λοιπόν αυτή για το θέμα της ευρωμεσογειακής διάσκεψης και έρχομαι στο θέμα της ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός της χώρας, για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός εδώ τα τελευταία χρόνια μίλησε και έδωσε και συνέντευξη στη ΔΕΘ. Δεν έταξε απολύτως τίποτα. Επιβεβαίωσε αυτά τα οποία πέρυσι είχε πει και έχουν γίνει, τα απαρίθμησε και νομίζω ότι τα έχετε εικόνα και ταυτόχρονα είπε αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή είναι να εξελίξει και θα γίνουν. Δηλαδή, πρώτος στόχος αφορά την υγεία, δηλαδή κάλυψη των αναγκών σε πολύ μεγάλο βαθμό ώστε να λειτουργούν με αξιοπρεπή τρόπο τα νοσοκομεία και η υγεία να αναβαθμιστεί στο μέτρο των δυνατοτήτων μέσα στο χώρο για την κοινωνία. Το δεύτερο έχει να κάνει με την προτεραιότητα που δόθηκαν στην παιδεία, δηλαδή η λειτουργία των σχολείων όλων και θα σας έλεγα με όλα τα μέτρα που άρθηκαν για προσλήψεις στην ειδική αγωγή, στη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων. Άρα να λειτουργήσει ο άξονας της παιδείας που είναι ο δεύτερος πυλώνας ο κοινωνικός. Ανακοινώθηκε και θα είναι στην πρόθεση άμεσα να υπάρξει αλλαγή του συστήματος πρόσβασης στα πανεπιστήμια που αυτό θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες και θα σταματήσει, θα σας έλεγα, και ως το προς τα παιδιά αυτό το οποίο συμβαίνει, οι πίεση που έχουν σε αυτή την ηλικία, αλλά κυρίως και η μεγάλη εφέμαξη των οικογενειών που γίνεται μέσω της προσπάθειας να περάσουν τα παιδιά σε σχολές. Τα προγράμματα, δηλαδή αυτά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη από την Υπουργό, την Αναπρόεδρο, την κυρία Φωτίου, το θέμα της κοινωνικής οικονομίας, το οποίο είναι θα ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο και θα υπάρξει το πλαίσιο για να δούμε στήριξη του τρίτου πυλώνα της οικονομίας, μετά το δημόσιο και το ιδιωτικό. Και θα σας έλεγα ως τέταρτο σημείο αφορά αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, την δυνατότητα ανακεφαλοποίησης των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να μπορέσουν όσοι είναι στον τομέα αυτό των εμπόρων και των ελεύθερων επαγγελματιών να μπορέσουν να έχουν ασφάλιση και ταυτόχρονα να έχουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης. Τέλος, ο στόχος είναι και έχει συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη για το χρέος, δηλαδή για τα μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν για την απομείωση του χρέους και την εξυπηρέτησή του, όπου αυτό θα έχει και θα είναι μπροστά στην πίεση που θα ασκηθεί και μέσω της ευρωμεσογειακής διάσκεψης ότι τα πλεονάσματα δεν μπορεί να είναι στο 18 και στο 19 σε αυτό το ποσό. Εμείς έχουμε δεσμευτεί μεν, θα τα ολοκληρώσουμε όπως είναι, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αν θέλουμε να έχει ανάκαμψη η ελληνική οικονομία.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μείωση θα διωχθεί άμεσα μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, που αυτό θα δώσει τη δυνατότητα, εφόσον γίνει, και για επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα και μείωση, την προσπάθεια μείωση του ΦΠΑ, που καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί προβλήματα και είναι φυσιακής μορφής, αλλά με ευθύτα σας λέμε ότι αυτός ήταν ο τρόπος που μπορούσαμε την προηγούμενη περίοδο μέσα στο πλαίσιο πάντα της συμφωνίας. Έτσι δεν, και το επιμένω σε αυτό, γιατί δεν ήταν από επιλογές δικές μας. Τέλος το συνέδριο, τρίτος σταθμός και κλείνω. Η προσπάθειά μας είναι να υπάρξει επικοινωνία και να συνεχιστεί η επικοινωνία που γίνεται όλη αυτή την περίοδο και έχει γίνει, το εκτιμούμε θετικά, παρόλο που επιδιώχθηκε από μεριάς Νέας Δημοκρατίας αλλά και πολλών άλλων, είτε μέσω των ΜΜΕ είτε άλλων κύκλων, να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκομμένος ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν τα στελέχη του και τα μέλη του έξω. Είναι μια λάθος αντίληψη και αυτό τελείωσε. Και ένα συνέδριο το οποίο θέλουμε και θα έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε πάρα πολύ κόσμο, έχουμε αύξηση των μελών του κόμματος αυτή τη στιγμή. Και χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων των δυνάμεων αυτών που προφανώς θέλουν να συνεχιστεί αυτή η πορεία και να μην επανέλθει αυτό το οποίο ήταν διαμόρφωση την προηγούμενη κατάσταση στη χώρα μας. Κλείνω με την εξής παρατήρηση. Αυτό το παλιό λοιπόν δίνει, οι πολιτικές δυνάμεις αυτές δίνουν την ίστατη προσπάθεια συνεπικουρούμενα ακόμα και από ΜΜΕ και με ακρότητα ό,τι αφορά τις άδειες για τα κανάλια. Καταλαβαίνω ότι χάνω την πρόσβαση την οποία είχα, τη δυνατότητα να παίζω παιχνίδι και κυρίως για πρώτη φορά, και έχει αξία αυτό να το πούμε, ότι για πρώτη φορά κλήθηκαν να πληρώσουν όλοι αυτοί οι οποίοι δεν πληρώναν και θεωρούνται στο απειρόβλητο, όπως κάθε ένας πολίτης πληρώνει για οποιαδήποτε άδεια την οποία θα χρειαστεί να πάρει. Συνηθίζω να λέω και ένα μπάγκο για κλούρια να πουλάσει, όπως λένε εμάς στην Αθήνα, παίρνει άδεια για την πληρώνεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Amen.